Την ακύρωση της μεταβίβασης τμήματος της παραλίας της Τριόπετρας στο νότιο Ρέθυμνο, έκτασης 50 στρεμμάτων, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μετά από 15 χρόνια, όταν και άρχισε η διαδικασία εκποίησης των στρεμμάτων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με προσφυγή του ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κατάφερε και κράτησε τον χώρο ελεύθερο και προσβάσιμο για κάθε πολίτη. Η εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου τότε πήγε να εκποιήσει 50 στρέμματα, μιλάμε αμμουδιά, μεταξύ του παλιού και του νέου Αιγιαλού, αυτό το τμήμα το επίμαχο. Πήγε λοιπόν να το εκποιήσει, τελικά φτάσαμε στο σημείο να μπούμε στη δημοπρασία, να προσπαθήσουμε να μπει ο Δήμος στη δημοπρασία για να το αγοράσει. Ευτυχώς βγήκε τότε μία διάταξη και έκανα επανακαθορισμό του Αιγιαλού μεταξύ του παλιού και του νέου και το πήγαμε στο παλιό Αιγιαλό και έτσι δεν υφίσταται θέμα. Όπως επισημαίνει και ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας βρίσκει αντίθετο τον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυστυχώς, χωρίς να λάβουν υπόψη τους αυτή την απόφαση του επανακαθορισμού του Αιγιαλού, το 11 το βάλανε στο ΤΑΙΠΕΒ αυτό το τμήμα και ήταν έτοιμο για πώληση. Προσφύγαμε λοιπόν τότε αμέσως στο Συμβούλιο Επικρατείας και προχθές δικαιωθήκαμε και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσφύγουν, γιατί αυτές είναι περιουσίες του ελληνικού λαού που πρέπει να μένουν στον ελληνικό λαό. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 θεσπίστηκε νόμος για τον Αιγιαλό, ο οποίος ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών στη χρήση των παραλιών. Μάλιστα, κάθε επιχείρηση που γειτνιάζει με παραλία οφείλει να διατηρεί ελεύθερη την πρόσβαση των λουωμένων μέσω των εγκαταστάσεών της. Τα τελευταία χρόνια, δε, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου δημόσιες εκτάσεις περνούν στα χέρια επιχειρηματιών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται και με το παραπάνω τους αγιαλούς. Το μεγαλύτερο επίτευγμα, πιστεύω, στη θητεία μου ήταν αυτό, που δεν αφήσαμε 50 στρέμματα πλέον να πάνε σε ιδιώτες και να καταστραφεί η περιοχή.